Την Δευτέρα, θέλοντας εμπρόθεσμα εν καιρός να εντάξουμε το συγκεκριμένο θέμα στα εντός ημερησίας διατάξεως θέματα, πραγματοποιήσαμε μία διάθεση πίστοσης έως του ποσού, κατά μέγιστο δηλαδή, έως του ποσού των 6.000 ευρώ, με βάση το Γραφείο Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο μας έστειλε τους προσκεκλημένους, τους οποίους επισήμως θα έπρεπε να προσκαλέσουμε για μια τέτοια επίσκεψη. Να σας πω λοιπόν ότι δεν γνωρίζαμε ούτε εμείς, ούτε το Γραφείο Εθιμοτυπίας του Υπουργείου, εν τέλει ούτε το Γραφείο του Υπουργού, ποιοι θα έρθουν. Ο κύριος Υπουργός ήταν εκτός Ελλάδος και επέστρεψε την Τετάρτη. Άρα λοιπόν, για να μην διακινδυνεύσουμε να πέσουμε εκτός στον προϋπολογισμό για τις δαπάνες φιλοξενίας, βάλαμε αυτό το υψηλό ποσό. Αρκεί να σας πω ότι με βάση το Γραφείο Εθιμοτυπίας έπρεπε να προσκληθούν μεταξύ άλλων ο αρχηγός ΓΕΘΑ, αρχηγός ΓΕΣ, αρχηγός ΓΕ, αρχηγός ΓΕΝ, διοικητής ΑΣΔΕΝ, κάποιοι άλλοι στρατιωτικοί από την στρατιωτική ηγεσία και προγραμματιζόταν η παρουσία τριών υπουργών, μεταξύ των οποίων φυσικά ο κύριος Καμένος, ο οποίος είναι επίσημος προσκεκλημένος, αλλά και η κυρία Κουντουρά, υπουργός τουρισμού, δεδομένου ότι το ζήτημα της αξιοποίησης του στρατοπέδου και του πεδίου βολής έχει και τουριστική διάσταση. Άρα λοιπόν, βέβαια να πω ότι η κυρία Κουντουρά εν συνεχεία ενημέρωσε ότι τελικώς θα βρίσκεται εκτός Ελλάδος, θα βρίσκεται στην Αίγυπτο και άρα λοιπόν δεν θα μπορούσε να παρίσταται. Άρα, με βάση το Γραφείο Εθιμοτυπίας αλλά και την ασάφεια η οποία υπήρχε στον τρόπο μεταφοράς των προσκεκλημένων, μέχρι την Δευτέρα υπήρχε το ενδεχόμενο να μεταφερθούν οι περισσότεροι προσκεκλημένοι με κάποιο Σινούκ, το οποίο έχει μεγάλη δυναμικότητα μεταφοράς επιβατών. Στη συνέχεια προκρίθηκε η λύση ενός μικρότερου ελικοπτέρου και κάποιοι προσκεκλημένοι να έρθουν την προηγούμενη μέρα μέσω πλοίου και να διανυκτερεύσουν. Και εν τέλει βρέθηκε μια ενδιάμεση λύση. Ο αριθμός των επίσημων προσκεκλημένων λοιπόν είναι αρκετά μειωμένος όσον αφορά στην στρατιωτική ηγεσία. Με τα σημερινά δεδομένα θα έρθει ο αρχηγός ΓΕΣ, εξ όσων γνωρίζω, μπορεί να αλλάξει αυτό, και ο διοικητής της ΑΣΔΕΝ. Και όσον αφορά τους κυβερνητικούς παράγοντες και εκπροσώπους, θα έρθει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Καμένος, μαζί με κάποια υψηλόβαθμα στελέχη και γενικούς γραμματείς και υπουργείων. Άρα, σήμερα που μιλάμε, αυτό το ανώτατο πλαφόν, το ταβάν, επαναλαμβάνω, το έως, το ποσό των 6.000 ευρώ, έχει πέσει περίπου με τα σημερινά δεδομένα στο ίμιση. Και ενδέχεται και αυτό με μειούμενη τάση, ενδέχεται να μειωθεί. Σας το λέω λοιπόν, διότι μπορεί να προξενεί κάποια εντύπωση σε ορισμένους το ποσό. Εμείς οφείλαμε, με βάση τη λίστα προσκεκλημένων που μας έστειλε το Γραφείο Εθιμοτυπίας του Υπουργείου, να προβλέψουμε και κάποιες δαπάνες. Άρα, σήμερα, την Παρασκευή, πώς το μηνός έχουμε σήμερα, 20, Παρασκευή 20 Μαΐου, οι δαπάνες είναι σε μια τάξη μεγέθους του 50% του ποσού που αρχικώς δεσμεύσαμε. Είναι γνωστό, πιστεύω, σε όλους ότι το θέμα αυτό το έχετε χειριστεί εν πολύς εν κρυπτό, κύριε Δήμαρχε. Κάνω την εξής αφελή ερώτηση, ίσως. Πού είναι το κείμενο που θα υπογράψετε και αν έχετε, σας έχει εν τέλει το Δημοτικό Συμβούλιο να βάλετε αυτή την υπογραφή σας εκ μέρους του. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μου δώσετε το κείμενο που θα υπογραφεί ή να το αναγνώσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλιώς δεν νομίζω ότι έχετε καμία εξουσία και εξουσιοδότηση από εμάς να το υπογράψετε. Ευχαριστώ. Διάστηση του κυρίου Ξαφίδη για κινήσεις εν κρυπτό, να πω ότι καθόλου εν κρυπτό δεν είναι. Όπως θα θυμάστε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συναισθήθη μια ομάδα εργασίας πενταμελή, όπου μετά και από δική σας, αν θυμάμαι, πρόταση, συμμετέχει και μέλος της παράταξης της Μίζωνος Μειοψηφίας, κ. Γιαλόγλου, η οποία έχει πραγματοποιήσει ήδη μια επίσκεψη στα γραφεία του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, με αρμόδια στελέχη εκεί, προκειμένου να δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για την σύνταξη του συμφώνου, με συγχωρείτε, της προγραμματικής συμφωνίας, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Σιριορμούπολης και του κυρίου, του ιδιοκτήτη των ακινήτων, του στρατοπέδου και του πεδίου βολής Βάρης, που είναι του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Άρα, καμία κίνηση δεν γίνεται εν κρυπτό. Το σύμφωνο αυτό το οποίο έχει περιέλθει στη γνώση τόσο της ομάδας εργασίας, του συνόλου των μελών, όσο και της νομικής υπηρεσίας, ουσιαστικά είναι ο προπομπός της εξειδικευμένης συμφωνίας, η οποία θα ακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Ουσιαστικά,
διατρανώνει την κυβερνητική βούληση, τη βούληση δηλαδή σε επίπεδο κορυφής της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να υπάρξει αυτή η συνεργασία, η στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Σιριορμούπολης, δεν προκαταλαμβάνει σε τίποτα τις διαθέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι κινείται επακριβώς και τελεί, όπως σας είπα, υπό τη γνώση και τη σύμφωνη γνώμη των μελών της ομάδας εργασίας, κινείται ακριβώς πάνω στο κείμενο της απόφασης που έχουμε λάβει ως Δημοτικό Συμβούλιο, της προγενέστερης απόφασης, αναφορικά με το σχήμα και τη μορφή της συνεργασίας. Η εξειδικευμένη προγραμματική συμφωνία, όπως σας είπα, που θα συνάψουμε τις επόμενες εβδομάδες και προβλέπεται ρητά σε αυτό το κείμενο του Συμφώνου Συναντήληψης και Συνεργασίας, είναι αυτή η οποία, όπως έχουμε δεσμευτεί, θα τεθεί στη γνώση φυσικά του Δημοτικού Συμβουλίου, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με τους συλλογικούς φορείς εδώ στη Σύρο και συνεχεία, όπως θα διαμορφωθεί, θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Σιριορμούπολης και του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Είναι συγκεκριμένοι, λέει, τα μέλη, ο Δήμαρχος της Σύρο Ερμούπολης, κ. Γιώργος Μαραγκός, και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλώ στην εκδήλωση κτλ. Κτλ. Ναι. Για την αξιοποίηση του στρατοπέδου, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 24 Μαΐου 2016 και ώρα 11 στο Θέατρο Απόλλων. Εγώ, ας πούμε, δεν θυμάμαι να έχω πάρει την απόφαση. Ρωτάω αν έχουμε πάρει και δεν θυμάμαι καλά. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ας πούμε και στα εγγένεια του έργου της ανάπλασης, μπορεί να μην ήταν ομόφωνη η απόφαση για την πραγματοποίηση εγγενείων ή για την πραγματοποίηση κάποιες εκδήλωσης, κάποιες συναυλίες κτλ. Ήθιστε για λόγους ευγενίας να προσκαλεί όχι μόνο ο Δήμαρχος, να προσκαλεί ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, αν δεν υπήρξε ομοφωνία στην απόφαση και ορισμένοι 2, 3, 5 δεν ήθελαν να γίνουν τα γένεια της ανάπλασης, δεν νομίζω ότι στην πρόσκληση φαίνεται κάτι άλλο. Δηλαδή, θα πρέπει εκεί να φαίνεται η βούληση του σώματος στο σύνολό του ως οντότητα, ότι προβαίνει, ας πούμε, σε αυτή τη διατύπωση πρόσκλησης για να γίνει το γεγονός. Κύριε Δήμαρχε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι γενικά είμαι προσεκτικός και ευγενικός στις εκφράσεις μου απέναντί σας και έχω κατηγορηθεί για ανεκτικότητα και πολλές φορές και για ασύμπνοια σε πολλά θέματα. Άδικα, βέβαια. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω ότι στη συγκεκριμένη επιλογή σας κινδυνεύετε αν δεν έχετε ήδη διαβεί το Ρουβίκονα. Πώς θα υπογράψετε κάτι το οποίο δεν έχετε δώσει και δεν έχει έρθει σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου? Με ποιο δικαίωμα θα το κάνετε αυτό? Σας ρώτησα και πριν, αποφύγατε να μου απαντήσετε. Καλές οι φιέστες των εγγενείων, προς χάρη και της τουριστικής προβολής, όπως λέτε, τις καταψηφίζουμε μεν, αλλά κατανοούμε την πολιτική σας πάνω σε αυτό. Όμως, αυτό που συμβαίνει με την υπογραφή ενός αγνώστου κειμένου με τον πομπόδι τίτλο «Σύμφωνο Συναντήληψης για την Αξιοποίηση» είναι και απαράδεκτο και για τους λόγους του οποίου δεν γνωρίζω με το κείμενο αυτό είναι και ανεπίτρεπτο. 6.000, κύριε Δήμαρχε, για μια φιέστα αυτοπροβολής ένθεν και ένθεν. Θέλατε να υπογράψετε αυτό που θα σας έντελε το Δημοτικό Συμβούλιο? Και αφού γνωρίζατε την πληθώρα των παρατρεχάμενων σε μια τέτοια υπογραφή όταν θα τους καλούσατε στη Σύρο, γιατί δεν παίρνατε την Επιτροπή, η οποία είναι άτυπη, γιατί την αναφέρατε δύο φορές, γιατί δεν παίρνατε την Επιτροπή να πληρώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο και αεροπορικά εισιτήρια, να πάρετε και μια τσάντα λουκούμια και χαλβαδόπιτες, να πάτε στο Υπουργείο, να γίνει υπογραφή και ας πούμε εντός εισαγωγικών ούτε γάτα και ζημιά. Πρέπει να γίνει αυτή η φιέστα σε κάτι που δεν ξέρουμε τι θα γίνει και τι θα επακολουθήσει? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Και καλά, εσείς, καταλαβαίνω, μπορώ να δικαιολογήσω μια απειρία σας, έναν ενθουσιασμό σας. Εδώ έχετε μέλη δημοτικού συμβούλου με χρόνια στην πλάτη τους, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Απορώ πώς δεν σας προστάτεψαν. Απορώ, ειλικρινά. Δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά στα πρόσωπα αυτά που έχω στο μυαλό μου, αλλά απορώ. Φυσικό είναι ότι θα καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Δεν θα πιάσω το θέμα στην πραγματική του διάσταση. Ξέρετε την διαφωνία μου, ξέρετε τον τρόπο τον οποίο εσείς χρησιμοποιήσατε και απεμπολίσατε τα δικαιώματα του Δήμου. Αυτό κάποια στιγμή θα κριθεί βέβαια και από τους δημότες και θα αναζητηθούν και οι υπεύθυνοι πώς κατέληξε αυτή
η απεμπόληση των δικαιωμάτων και των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. Θα το δούμε. Θα προχωρήσω και θα κάνω μια προσέγγιση στην πολιτική θέση της Δημοτικής Αρχής δια της δικής σας παρουσίας σε ένα δύσκολα χρονικά περίοδο που διανύει η χώρα. Εσείς, αντί να είστε προτεργάτης και να είστε αντιδραστικός με όλα αυτά τα οποία επιχειρούνται να εφαρμοστούν και να ψηφιστούν από την Ελληνική Βουλή, εσείς ετοιμάζετε φιέστες και εκδηλώσεις για να δώσετε, θα έλεγα, τα συγχαρητήριά σας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος αύριο θα προσκυνήσει όλους τους δανειστές ψηφίζοντας όλα αυτά τα μέτρα τα οποία θα φτωχοποιήσουν ολόκληρη την Ελλάδα, και εσείς μου λέτε ότι θα υπογράψετε ένα σύμφωνο για να ξεφύγει από την μιζέρια της η Σύρος και το νησί μας. Από τη μια μου λέτε όλα αυτά τα παραμύθια και από την άλλη σας λέω εγώ, επειδή προηγουμένως μου είπατε ότι θα πρέπει να σοβαρευτώ γιατί είμαι ασόβαρος, σας πληροφορώ λοιπόν, επειδή είμαι πάρα πολύ σοβαρός, θα σας παρακαλούσα να αποκτήσετε μια πολιτική εμπειρία ανάλογη των καταστάσεων, να αφήσετε την παρέα σας, τον κύριο Πάνο, γιατί πετάτε παρέα, από ό,τι τουλάχιστον έχει καταδείξει το πολιτικό ρεπορτάζ το δικό μου το τελευταίο διάστημα. Σας έχουν φουσκώσει τα μυαλά, όπως λέω, και στα οποία μυαλά φουσκωμένα τα δικά σας, αυτοί οι οποίοι θα πληρώσουν το μάρμαρο θα είναι οι δημότες και οι Συριανοί, με όλα αυτά τα παραμύθια τα οποία εσείς μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές, τις οποίες σήμερα εμείς πρέπει να ψηφίσουμε για να χρηματοδοτήσουμε όλες αυτές τις παροδίες. Το timing θα μου θυμίσει, κύριε Δήμαρχε, μία άλλη συνάντηση ενός θεός πρωθυπουργού πριν κάποια χρόνια, που είχε καταντήσει αυτή η πόλη και, αυτό το νησί σε δύσκολες καταστάσεις. Ρίχνετε λάδι στη φωτιά με αυτές τις συγκεκριμένες. Γι' αυτό σας είπα, είστε και άτυχος χρονικά timing. Είναι λάθος. Από αύριο, από την Κυριακή μάλλον το βράδυ, θα έχει μπει κοιταφόπλακα σε αυτή τη χώρα και θα βγουν οι πολίτες στους δρόμους. Κρίνεστε και αντί να είστε μπροστάρις να διεκδικείτε και εσείς μαζί με το λαό, εσείς δημιουργείτε και προσπαθείτε να μας πείσετε ότι πρέπει να πληρώσουμε και αυτές τις εκδηλώσεις που ετοιμάζετε. Γιατί? Γιατί αυτοί θα είναι οι τιμητές όλων αυτών των μέτρων που θα ψηφίσουν. Δηλαδή το εντελώς αντίθετο μου κάνετε. Θα μου πείτε, έχει μια συνέχεια, ο Δήμος δεν ασχολείται με αυτά. Και φυσικά είναι ένα πολιτικό όργανο και θα παρακαλούσα τον πρώτο πολίτη αυτής της πόλης, επειδή σας βλέπουν και σας κρίνουν και οι συμπατριώτες μας, να αφήσετε αυτά τα οποία προετοιμάζετε σαν Δημοτική Αρχή για την Τρίτη, γιατί το timing είναι λάθος. Και αν σας δημιουργηθούν όλες αυτές οι αντιδράσεις από το Συριανό λαό, τι θα κάνετε εσείς, κύριε Δήμαρχε? Θα λέτε, μπαίνω μπροστά εγώ να προφυλάξω αυτούς οι οποίοι θα έχουν 48 ώρες πριν ψηφίσει όλα αυτά τα μέτρα τα οποία θα μας τελειώσουν? Είναι ένα ερώτημα. Θα επανέλθω. Συνάδελφοι, εγώ δεν θα μπω στην κουβέντα ούτε περί timing ούτε περί του τι είναι αυτό τέλος πάντων που θα υπογράψουμε. Νομίζω τι είναι αυτό που θα υπογράψουμε, λίγο πολύ το έχουμε πει. Σε γενικές γραμμές ξέρουμε τι θα πάει να υπογράψει ο κ. Δήμαρχος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια κρυπτό σε αυτό το πράγμα. Για μας το θέμα είναι ξεκάθαρα ζήτημα θέσης και αρχής. Έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας με αυτό το οποίο πάει να γίνει στο στρατόπεδο, το πώς θα γίνει. Έτσι, τώρα, αν θα έρθει ο Καμένος τώρα, αν θα έρχονταν πριν από 2 μήνες, αν θα έρχονταν μετά από 4 τα λοιπά, τα μέτρα που παίρνουν συνεχεία εδώ και χρόνια, δεν θα κάτσουν τώρα στις 1-2 μέρες. Προφανώς και εντάξει, μπαίνει και το ζήτημα τώρα, αυτά που συζήτησαμε και στην αρχή με το ΦΠΑ και όλα αυτά, υπάρχουν θέματα τέτοια, δεν το ανερώ αυτό. Αλλά σας λέω ότι εμάς η βασική μας διαφωνία έγκυται ουσιαστικά στο πώς θέλουμε να αξιοποιήσουμε το στρατόπεδο. Εκεί είναι η μεγάλη μας διαφωνία. Γι' αυτό το λόγο θα καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη εισήγηση, γιατί διαφωνούμε επί της αρχής σε αυτό το οποίο είναι να γίνει. Καταρχήν εδώ ψηφίζουμε αν θα έρθει ο θεσμός και όχι αν θα έρθει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έτσι. Από εκεί πέρα, αυτό που είπατε, κύριε Δήμαρχε, ήταν λίγο ατυχές με την ανάπλαση. Γιατί την ανάπλαση την φέρατε εδώ, την συζητήσαμε, την ψηφίσαμε και μετά βγήκε η πρόσκληση. Τώρα έχει βγει ήδη η πρόσκληση και μετά θα συζητήσουμε. Η ανάπλαση, το αν υπήρχε ομοφωνία ή όχι, αυτό είναι τελείως ατυχές. Γιατί το φέραμε, το συζητήσαμε και μετά βγήκε η πρόσκληση στα ΜΜΕ και στους αρμόδιους.
Άρα εδώ πέρα το έχουμε κάτι ήδη στα χέρια μας, χωρίς εμείς που τους καλούμε να το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε, αλλά πάλι τυπικά δεν στέκει. Απλά επειδή δεν παίζω στοίχημα για να είμαι ειλικρινής και δεν είμαι καλός στις προβλέψεις, αλλά νομίζω ότι όπως πει και ο Στρογγύλης με το timing, ίσως να ρισκάρω κάνω μια πρόβλεψη ότι μάλλον δεν θα έρθει και θα έρθει κάποιος ανταυτού. Προς τα εκεί κλείνω εγώ, δηλαδή αν λογικά σκεπτόμενος κάποιος κτλ. Είμαι πραγματικά περίεργος να δω τι έχει μέσα το κείμενο. Είμαι πολύ περίεργος. Είμαι υπέρ του να υπάρχει κάτι για το νησί μας και να εκτιναχθεί τουριστικά, και αν μεταλλευτούμε καλά τον χώρο αυτόν. Άρα δεν είμαι αρνητικός ως προς το κείμενο και ως προς το να έρθει ένας υπουργός εδώ. Είμαι λίγο αρνητικός στο ότι διαβάζω πράγματα τα οποία με προλαβαίνουν. Και όσο να είναι, κάποιο ρόλο έχουμε εμείς εδώ, να γνωρίζουμε. Στην αρχή ήμουν θετικός στο να έρθει και ίσως ακόμα να, γιατί θεσμός έρχεται. Δεν έχετε κάποιος που έχει ψηφίσει δύο μέρες πριν για τα φόμπλακα. Είναι κάποιος ο οποίος θέλει να δούμε για το μέλλον της Ήρου. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να το βγάλω από αυτή τη μέγενη του μνημονίου. Θα το επεξεργαστώ, αν μου επιτρέπετε, μέχρι το τέλος της κουβέντας. Αλλά καλό θα ήταν να σέβεστε και εμάς. Δεν είναι ωραίο να βγαίνουν πράγματα και να μην τα γνωρίζουμε εμείς και να φαίνεται ότι προσκαλούμε εμείς. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι τι σχέση έχουν τα μέτρα που θα ψηφιστούν την Κυριακή, οικονομικά, ασφαλιστικό και όλα αυτά, με τη φιλοξενία κάποιων ανθρώπων που θα έρθουν εδώ για ένα καθαρά τοπικό ζήτημα. Δεν θα έρθουν εδώ για να μας ανακοινώσουν τι μέτρα θα πάρουν την Κυριακή ή πόσα μνημόνια θα ψηφίσουν ακόμα. Θα έρθουν εδώ για ένα θέμα που αφορά τον τόπο μας. Σε ό,τι αφορά τα χρήματα, εγώ άκουσα ότι το ποσό μειώνεται κατά το ίμιση. Άρα δεν μιλάμε για 6 χιλιάρικα, μιλάμε για 3 χιλιάρικα. Με την προοπτική να δαπανίσουμε και λιγότερα για φιλοξενία. Εγώ αυτό άκουσα, δεν άκουσα 6 χιλιάρικα. Και έχουμε να κάνουμε με ένα σύμφωνο συνεργασίας που αφορά την αξιοποίηση του στρατοπέδου. Δηλαδή ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί εδώ και 15 χρόνια. Ένα μεγάλο θέμα για τον τόπο και ακούμε και πάλι τις ίδιες γνωστές καχυποψίες και μίζερες απόψεις, όπως ακούμε από κάποιους, για όλα τα μεγάλα θέματα του τόπου. Είτε είναι στρατόπεδο, είτε είναι τουριστική προβολή, είτε είναι ανάπλαση κτλ. Και θέλω να μας ξεκαθαρίσουν κάποιοι κάτι άλλο. Το 2014, όταν είχαμε εκλεγεί Δημοτική Αρχή, τότε κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Μας κατηγορούσαν λοιπόν με πρώτο τον κύριο Στρογγύλη ότι στηρίζουμε την τότε κυβέρνηση, κύριο Σαμαρά. Σήμερα μας κατηγορεί πάλι ότι στηρίζουμε την κυβέρνηση ή τις κυβερνητικές πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Με ποιους είμαστε, μας πείτε τελικά. Εσείς που έχετε περάσει από όλα τα κόμματα, έχετε εδώ σε εσάς να μας κουνάτε το δάχτυλο και να μας λέτε ότι στηρίζουμε τις κυβερνητικές πολιτικές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επιτέλους σοβαρευτείτε, παρακαλώ. Σήμερα έχετε κάνει απίστευτο σοου. Έχετε ξεπεράσει τη Ρούλα Κορομιλά σήμερα. Έχετε κάνει ολόκληρη εκπομπή σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να μας προστατεύσετε κάποια στιγμή από τις αερολογίες και τις αοριστολογίες του κ. Στρογγύλη. Σας παρακαλώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι και όλοι οι δημότες που μας ακούν, ναι, μεν το timing, όπως βλέπετε, μπορεί να μην κάθεται σωστά όπως θα θέλαμε, με αφορμή τα νέα φορολογικά μέτρα, αλλά να πω ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή και από τον Δήμαρχο για να προσπαθήσουμε να δούμε πραγματικά φως στο τούνελ για το νησί μας. Πρέπει εμείς να βρούμε μέσω του στρατοπέδου, με μια σωστή αξιοποίηση, κάτι που δεν θα έχουν όλα τα υπόλοιπα νησιά. Νομίζω ότι πρέπει να προστατεύσουμε πάση θυσία αυτή την επίσκεψη, να μην δείξουμε τον κακό μας χαρακτήρα και να μην μπερδέψουμε πραγματικά, όπως είπε ο κύριος Βουτσίνος, τους φόρους με το καλό του τόπου μας. Οι άνθρωποι όλοι αυτοί έρχονται για να βοηθήσουν και πιστεύω ότι με αυτά που βλέπουμε ότι είναι από τις μοναδικές λύσεις ώστε να μπορέσει να προοδεύσει το νησί. Θέμα 8. Έγκριση ή μη δαπάνηση για τη φιλοξενία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και κλπ. Ένατο. Δεν έχω βάλει τα γυαλιά μου. Συγγνώμη. Όλα τα άλλα που ακούστηκαν, τι να πω. Λέμε. Και να συνεχίσω
στην τοποθέτηση του κ. Βουτσίνου, δεν στηρίζομαι κανέναν. Στηρίζομαι τη Σύρο, στηρίζομαι τα συμφέροντα του τόπου και είμαστε εδώ και παλεύουμε συνεχώς για να γίνει κάτι καλύτερο σε αυτό το νησί. Εάν κάποιοι δεν μπορούν να το καταλάβουν και μετά από 15-20 χρόνια έχουν καταλήξει κάπου όποιες προσπάθειες, έλεος, έλεος. Και επιτέλους ας επικεντρωθούμε σε αυτό που ερχόμαστε να ψηφίσουμε. Ξεκινάω λέγοντας ότι το ζήτημα αυτό είναι από τα σοβαρότερα, αν όχι το σοβαρότερο, που έχουμε εξετάσει σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε και θέσαμε τους όρους αυτής της συμφωνίας ως Δημοτικό Συμβούλιο, συλλογικά και συνολικά, και πράξαμε ορθώς. Το στρατόπεδο, καταρχήν, επειδή άκουσα προηγουμένως την τοποθέτηση του κ. Στρογγύλη, δεν είναι περιουσιακό στοιχείο του Δήμου, όπως και το πεδίο βολής δεν είναι περιουσιακό στοιχείο του Δήμου, είναι ξένο περιουσιακό στοιχείο. Και μετά από πάρα πολύ σκληρή και ψυχοφθόρα για κάποιους, όπως εγώ, διαπραγμάτευση, προκειμένου να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία που έρχεται να επικυρωθεί τώρα, καταφέραμε να είμαστε συνεργάτες και συνοδοιπόροι σε μία από κοινού αξιοποίηση του στρατοπέδου και του πεδίου βολής, που ελπίζω και εύχομαι σύντομα να προχωρήσει. Ελπίζω και εύχομαι, γιατί τα πράγματα αλλάζουν δραματικά σε αυτή τη χώρα, όπως αλλάζουν και οι αντιλήψεις, όπως αλλάζουν δυστυχώς και οι συμπεριφορές. Αναφέρω λοιπόν δύο πράγματα, τα οποία κρίνω σκόπιμο να ακουστούν απόψε. Το πρώτο είναι ότι ασφαλώς η συμφωνία αυτή πρέπει να υπογραφεί πάση θυσία και άμεσα, αν μπορούσαμε και χθες. Και η πρώτη που τη στήριξε ήμουν εγώ και ακόμα τη στηρίζω με τους όρους που έθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεύτερο, νομίζω ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η συγκεκριμένη κλίση των ανθρώπων αυτών να έρθουν εδώ και η συγκεκριμένη διοργάνωση θα έπρεπε να παραλυφθεί, διότι είναι πολυδάπανη, πολυέξοδη και το ξέραμε, καθώς κάθε φορά που έρχεται κάποιο τέτοιο σημαίνον πρόσωπο σε έναν τόπο, ακολουθείται από ανθρώπους, φρουρά κτλ. Κτλ. Θα μπορούσε, κατά την άποψή μου, να είχε μεταβεί συντομότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία ο κύριος Δήμαρχος, ο ίδιος αυτοπροσώπος, που είναι και ο αρμόδιος με την εξουσία του Δημοτικού Συμβουλίου, του οποίου αποτελεί εκτελεστικό όργανο, ο ίδιος, να έχει μεταβεί στην Αθήνα να υπογράψει μαζί με τον κύριο Υπουργό και τους αρμόδιους φορείς τη συνεργασία αυτή. Τρίτον, είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πάρα πολύ σημαντικό να έχει γνώση το Δημοτικό Συμβούλιο τις συμφωνίες που θα υπογραφεί. Διότι ο κύριος Δήμαρχος δεν έχει εξουσία να υπογράψει μόνος του. Την εξουσία την παίρνει από το Δημοτικό Συμβούλιο ως γνωστόν. Όντως, έχουμε φτιάξει σαν ομάδα εργασίας ένα σχέδιο του συμφωνητικού, το οποίο επεξεργάστηκε στην τελική του μορφή. Έχει και δικές μου παρεμβάσεις από προηγούμενες συναντήσεις. Επεξεργάστηκε στην τελική του μορφή από την ομάδα εργασίας στην Αθήνα σε συνάντηση στην οποία δεν μπορούσα για λόγους πραγματικούς και εργασίας να συμμετέχω. Και έτσι πληροφορήθηκα ότι έχουν υπάρξει κάποιες τροποποιήσεις. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο σύμφωνο δεν θα πρέπει να παρεκκλίνει στο ελάχιστο όμως, από τα όσα τέθηκαν στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα πρέπει να αναφέρεται ακριβώς σε αυτά. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, ήμουνα και στην ομάδα εργασίας. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό για την προστασία του σώματος, για την προστασία των συμφερόντων του τόπου μας και για την προστασία του υπογράφοντος αυτό, ότι αυτό δεν θα παρεκκλίνει στο ελάχιστο από τα όσα τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίστηκαν. Νομίζω λοιπόν ότι η Δημοκρατία προστάζει, πριν υπογραφεί αυτό, να έχει τεθεί εις γνώση των Δημοτικών Συμβούλων και να έχει εγκριθεί. Ζήτημα να μου πείτε. Είναι τόσο κακό που έρχονται εδώ οι υπουργοί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για να υπογράψουν αυτό το σύμφωνο? Όχι, δεν είναι τόσο κακό. Πλην όμως θεωρώ ότι θα μπορούσε αυτό να γίνει στην Αθήνα με μια υπογραφή του κυρίου Δημάρχου ως προείπα, για λόγους και οικονομίας αλλά και ουσίας, διότι όλοι ξέρουμε, γιατί το έχουμε συζητήσει, ότι σε δεύτερο χρόνο η συμφωνία αυτή θα εξειδικευτεί σε πράγματα τα οποία θα είναι ορισμένα και θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του τόπου μας, και ίσως τότε θα ήταν κρίσιμο και σκόπιμο, αφού θα ερχόταν και η τελική συμφωνία, να υπογραφεί αυτή εδώ, αν και εφόσον, αυτό το κρίναμε απαραίτητο και σκόπιμο. Διότι μια τέτοια δαπάνη νομίζω ότι είναι κάτι που δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή το νησί μας. Και επειδή προηγουμένως ενοχλήθηκα λίγο και δεν ήθελα να παρέμβω, όταν με ερώτησή μου κατηγορήθηκα ότι γίνεται σόου,
ότι κάνω σόου επειδή ρώτησα κάτι κτλ. Είναι κάτι που το έχω ξανακούσει βέβαια και θα πρέπει ίσως να μην με ενοχλεί. Νομίζω ότι συζητήσεις τέτοιες, αλλά και μια τόσο φαντασμαγορική εκδήλωση για ένα θέμα σημαντικό μεν, αλλά για μια υπογραφή δε, η οποία είναι σε γενικές γραμμές αυτή τη στιγμή και θα εξειδικευτεί αργότερα, νομίζω ότι μάλλον αυτό πρέπει, αυτά θα πρέπει να χαρακτηριστούν έτσι και όχι οι ερωτήσεις μιας Δημοτικής Συμβούλου προς κάποιον υπεύθυνο ή τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος. Αυτό το λέω έτσι με μια πικρία, διότι όταν μιλάμε για σόου, να προσδιορίζουμε τι σημαίνει αυτό και πόσο κοστίζει αυτό. Η δική μου ερώτηση ήταν ανέξοδη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν θα κρατήσω το λόγο πολύ, αλλά πραγματικά θλίβομαι όταν μετά από αρκετά χρόνια το νησί έχει μπει σε πάρα πολύ σωστή και σταθερή τροχιά. Δηλαδή, το νησί τουριστικά πιστεύω ότι ανεβαίνει σταθερά και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και δεν είναι μία φωτοβολίδα να κάνει ένα μπαμ και να σβήσει. Και θλίβομαι πραγματικά όταν ακούω εδώ συνέχεια συναδέλφους να είναι αρνητικοί στο οτιδήποτε. Είτε αυτό λέγεται πόρταρ, είτε λέγεται το στρατόπεδο που μετά από πολλά χρόνια έχει μπει στο σωστό δρόμο και φαίνεται τελειώνει αυτό το πράγμα. Και επιτέλους το νησί μπορεί και δείχνει ότι μπορεί να πάει κόντρα στην κρίση. Και εμείς συστηματικά εδώ πέρα, πολλοί συνάδελφοι είναι αρνητικοί και μόνο αρνητικοί. Επαναλαμβάνω ότι το νησί έχει όλα τα φόντα και πιστεύω πραγματικά ότι ο Δήμαρχος και όλο το επιτελείο εδώ πέρα κάνει πολύ σωστή και μεθοδική δουλειά και επιτέλους θα πάει κόντρα στην κρίση. Και εμείς μυρολατρούμε εδώ πέρα και λέμε διάφορα και τα μέτρα, κλεγόμαστε, κάνουμε δείχνουμε. Δηλαδή και οι τηλεθεατές που μας βλέπουν πραγματικά έχουν βαρεθεί αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Να βλέπουν ανθρώπους συστηματικά να πηγαίνουν κόντρα εδώ πέρα στον Δήμαρχο και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα υπεραμυνθώ της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής για το τι είχε καταφέρει με το στρατόπεδο ή όχι. Γιατί ποτέ δεν ήμουνα σε κάποια επιτροπή που να είχα συζητήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό όμως που πρέπει να ξεχωρίσουμε, γιατί το άκουσα από 2-3 Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, είναι ότι άλλο ζητούσε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και άλλο κατάφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Η προηγούμενη ζητούσε την πλήρη παραχώρηση του στρατοπέδου, το οποίο καλός ή κακός δεν το πέτυχε, έφτασε κοντά, δεν το πέτυχε και δεν θα υπεραμεινθώ των λόγων που δεν έγινε αυτό, αλλά άλλο κατάφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και δεν πρέπει να λέμε που δεν είναι, για να μην κοροϊδεύουμε και τους εαυτούς μας, ότι αυτό που δεν πέτυχαν οι άλλοι 15 χρόνια το πετύχαμε εμείς 6 μήνες. Τώρα λοιπόν τι πετύχαμε, μία συναξιοποίηση. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Το οποίο όντως το έχω ψηφίσει και εγώ αυτό, τη συναξιοποίηση, και μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα και να γίνει μία δραστηριότητα εκεί που θα ωφελήσει το νησί. Μέχρι εκεί λοιπόν είμαστε OK. Ξεχωρίζω λοιπόν τα δύο πράγματα αυτά. Από εκεί και πέρα λοιπόν. Η συζήτηση σημερινή, όπως είπαν πολλοί, δεν είναι αν θέλουμε να αξιοποιηθεί το στρατόπεδο. Δεν είναι η κυβέρνηση, δεν είναι τίποτα. Είναι η δαπάνη. Είναι 6 χιλιάρικα που, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, θέλουμε να τα δώσουμε για φιλοξενία ή δεν θέλουμε. Εθιμοτυπικά, λοιπόν, ίσως ο κύριος Δήμαρχος να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ξεκίνησε να κάνει, καλοπροαίρετα θα το πω, μια φιέστα για το συγκεκριμένο θέμα και του βγήκε ακριβή. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Πρέπει να τα δώσει τα χρήματα. Το θέμα είναι εμείς δεχόμαστε να γίνει αυτό. Του υποδεικνύουμε να γίνει κάτι πιο λιτό. Σε μια προηγούμενη εκδήλωση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είχαμε ψηφίσει ένα ποσό ως ταβάνι. 3.000 ευρώ, 4. Ο πρόεδρος λοιπόν μας πήγε πιο φτηνά. Αλλά εμείς, επειδή θέλουμε να του μείνει κάτι, να τα έχουμε καλά με τον πρόεδρο, δεν ξέρω, αγοράσαμε ένα πίνακα, 1,5 χιλιάρικο και τον κάναμε δώρο. Δεν θα κρίνω αν ο πίνακας είναι καλός, κακός, αν ο καλλιτέχνης είναι αξιόλογος, που είναι αξιόλογος, γιατί εδώ πρέπει να τα εξηγούμε, να μην παρεξηγηθούμε τελικά. Θα κρίνω ότι ήταν απαραίτητο να γίνει αυτό. Να του δώσουμε 1,5 χιλιάρικο πίνακα, ας πούμε, δώρο. Αυτό φοβόμαστε και αυτό φοβάμαι προσωπικά αυτή τη στιγμή. Λέμε λοιπόν ότι είναι το ταβάνι 6 χιλιάρικα για μια συνάντηση να συνυπογράψουμε κάτι που είναι. Δεν είναι κάτι ουσιαστικό. Συνυπογράφουμε ότι εντάξει, παιδιά, θέλουμε εμείς να το συναξιοποιήσουμε. Εκείνοι είναι οι ιδιοκτήτες, εμείς είμαστε η Δημοτική Αρχή. Α, κάνουμε κάτι καλό που θα ωφελήσει και τους δύο μας. Οκ, συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Πρέπει να δαπανίσουμε 6 χιλιάρικα γι' αυτό. Υπάρχει μια αναλυτική λίστα που να λέει: παιδιά, οι δαπάνες είναι αυτές. Θα φιλοξενήσουμε 10 άτομα. Σε αυτό το ξενοδοχείο έχουμε πάρει προσφορές. Θα κάνουμε και ένα γεύμα. Έχουμε πάρει προσφορές. Αυτές είναι δαπάνες. Δεν θα είχε κανένας αντίρρηση, νομίζω. Αλλά είναι όλα λίγο αόριστα. Και αν εμείς
ξέρω, κριτικάρουμε αυτή την αοριστία και αυτό το γενικό ποσό, θα μας κατηγορήσετε τώρα ότι εμείς δεν θέλουμε την αξιοποίηση, δεν θέλουμε την ουσιαστική ανάπτυξη, ότι είμαστε κακοί και πάμε κόντρα στον Δήμαρχο. Δεν πρέπει να ακούγονται τέτοια πράγματα. Ο καθένας έχει την άποψή του, γι' αυτό το ρόλο, αυτό το ρόλο έχει εδώ μέσα και σας τα έκανα λίγο πιο απλά τα πράγματα, να ξέρουμε γιατί μιλάμε τελικά. Λοιπόν, η ένστασή μου και εμένα και το αν θα ψηφίσω θετικά ή όχι, είναι αυτό ακριβώς που είπα. Υπέρ της αξιοποίησης, υπέρ της υπογραφής που θα μπορούσε να γίνει, όπως είπε η κυρία Καζαντζάκη, με ένα ταξιδάκι και να τελειώνει το πανηγύρι, ή ψηφίζουμε το πανηγύρι αυτό, δεν ξέρω αν θα μας βοηθήσει ή όχι, με 6.000 ταβάνι, που δεν ξέρω τελικά πού θα πάνε αυτά τα χρήματα και αν θα είμαστε η συνείδησή μας καθαρή, που θα δώσουμε σε μια τέτοια εποχή όλα αυτά τα χρήματα για να γίνει, ας πούμε, μια συνάντηση και μια υπογραφή μια συμφωνία που δεν ξέρουμε, έτσι, αυτό είναι το άλλο θέμα. Που δεν μένω εκεί, πες ότι η συμφωνία, έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Δήμαρχο, είναι υπέρ του Δήμου, υπέρ του νησιού μας. Αυτά ήθελα για πρώτη φάση. Όπως πολύ σωστά ακούστηκε, ότι την Κυριακή θα ψηφιστούν άλλη μια φορά την ταφόπλακά μας, όλου του ελληνικού λαού. Εγώ θα έλεγα, χωρίς να πω αν θα έπρεπε να πάμε εκεί ή να έρθουν εδώ, ας μην δώσουμε το λοιπόν κι εμείς με την ψήφο μας να καταψηφίσουμε την ταφόπλακα του νησιού μας. Νιώθω, συνάδελφοι, ότι ζω ένα ντεζαβί. Αναλογίζομαι την παρόμοια συνεδρίαση που είχαμε το Δεκέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου, που μπήκαμε στην αρχή του δρόμου αυτού και καταλήγουμε σύντομα να υπογράψουμε το σύμφωνο συναντήληψης. Η κουβέντα έχει κρατήσει περίπου 3/4 από ό,τι έχω δει από το ρολόι μου και επαναλαμβάνουν αρκετοί συνάδελφοι τα ίδια και τα ίδια που είπαμε στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Είναι απλά, κύριοι συνάδελφοι. Το είπε ο κύριος Κοσμάς, το είπε ο κύριος Κεράνης και η κυρία Καζαντζάκη, αν δεν κάνω λάθος. Το θέμα ένατο έχει έγκριση ή μη δαπάνες για τη φιλοξενία που θα γίνει για την εκδήλωση. Δεν λέει έγκριση ή μη πραγματοποίησης εκδήλωσης. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ως μέλος της ομάδας εργασίας που είχα οριστεί με την απόφαση τότε του Δημοτικού Συμβουλίου τον Δεκεμβρίου, μαζί με την κυρία Καζαντζάκη, τον κύριο Δήμαρχο φυσικά, τον κύριο Γιαλόγλου ως εκπρόσωπο της μειοψηφίας, και δεν λέω μείζονος, λέω της μειοψηφίας γενικότερα, είχε συμφωνήσει και ο κύριος Χρυσαφίδης τότε, και έναν υπηρεσιακό παράγοντα, η κύριε Στροκύλη, εννοώ ότι είχε συμφωνήσει ο κύριος Χρυσαφίδης να μπει ο κύριος Γιαλόγλου ως εκπρόσωπο της μειοψηφίας, έτσι, μην πάτε το παρεξηγείτε. Και ένας υπηρεσιακός παράγοντας, πενταμελής λοιπόν επιτροπή, με τη συνδρομή φυσικά του νομικού μας συμβούλου, για την κατάρτιση των κειμένων που περιλαμβάνονται στο σύμφωνο. Νομίζω ότι από τη στιγμή που με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε αυτή η Επιτροπή για να προχωρήσει αυτό το δρόμο, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η Επιτροπή θα ακολουθούσε την τότε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτό έπραξε. Δεν δουλέψαμε εν κρυπτό αυτούς τους 6 μήνες. Ελεύθερα και η μείζον μειοψηφία θα μπορούσε να ρωτήσει τον επικεφαλή της, τον κύριο Γιαλόγλου. Δεν νομίζω θα σας το έκρυβε για το τι κείμενο έχει συνταχθεί αυτή τη στιγμή. Είναι διαθέσιμο στα μέλη της ομάδας εργασίας, κύριε Ξαφίδη. Μα πώς θα είναι σε εσάς? Δεν το κατάλαβα και εγώ τι εννοείτε. Κύριε Ξαφίδη, ας μην κάνουμε διάφορο. Μετά στη δευτερολογία σας, πείτε ό,τι θέλετε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Λοιπόν, κύριε Κεράνη, μισό λεπτό να τελειώσω. Όταν λοιπόν αυτό το κείμενο, το σύμφωνο συναντήληψης και συνεργασίας συντάχθηκε και έγινε και η τελική συνάντηση στα γραφεία του ΤΕΘΑ πριν ένα μήνα, 1,5 μήνα περίπου, αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι όλα τα άτομα που συμμετείχαν σε εκείνη τη συνάντηση, τώρα τόσο εκ μέρους του Δήμου μας, όσο και εκ μέρους του ΤΕΘΑ, συμφώνησαν. Το τελικό κείμενο θα υπογραφεί μεθαύριο και θα ακολουθήσει η προγραμματική συμφωνία κατόπιν της διαβούλευσης που θα γίνει εδώ στο νησί μας με τους τοπικούς φορείς. Μετά θα κληθούμε να υπογράψουμε την προγραμματική συμφωνία. Επομένως, τίποτα δεν έχει γίνει εν κρυπτό, εκτός και αν αμφισβητείτε τις ενέργειες που έχει κάνει αυτή η ομάδα εργασίας, που από εμάς ορίστηκε, ή τις προθέσεις μας ενδεχομένως. Τίποτα λοιπόν δεν έχει γίνει εγκρυπτό. Ακολουθούμε κατά γράμμα την τότε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έχουμε παρεκκλίνει καθόλου από αυτήν και ούτε πρόκειται να παρεκκλίνουμε. Θα μου επιτρέψετε και εμένα δύο λόγια να πω. Γιατί εδώ για άλλη μια φορά, σε ένα ακόμη θέμα, και δυστυχώς
οι άνθρωποι οι οποίοι μας παρακολουθούν από τις κάμερες, οι πολίτες μας, εάν βλέπουν αρκετούς δημοτικούς συμβούλους στα περισσότερα θέματα να τοποθετούνται εκτός θέματος, σε τι μπορούν να ελπίζουν από τα άτομα που τους εκπροσωπούν σε αυτό εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο. Μονίμως, όχι οι περισσότεροι, ορισμένοι, να μην αδικήσω άλλους, ορισμένοι, ευτυχώς όχι πολλοί, αδιάβαστοι και εκτός θέματος. Και κύριε Στογγύλη, εκτός από λαϊκιστής, αερολόγος και εκφραστής του μηδενισμού, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είστε και ένας πολύ καλός προβοκάτορας. Διότι, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός, έχετε μπερδέψει πράγματα εσείς. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω, διότι σήμερα ακούμε και πράγματα που είναι πρωτοφανή. Γιατί έρχεται εδώ ο κύριος Υπουργός και έπρεπε να πάρω την άδεια από το Δημοτικό Συμβούλιο για να τον προσκαλέσω εδώ. Δηλαδή, κάνει επίσκεψη ο δήμαρχος μιας πόλης, ενός νησιού, στο Υπουργείο Άμυνας. Είχα συναντηθεί πριν περίπου ένα μήνα και κάτι με τον κύριο Καμένο. Και τον προσκαλώ ή για να τον προσκαλέσω στο νησί μας, πρέπει να ζητήσω την άδεια ή να λάβουμε σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, αν εξουσιοδοτούμε να του κάνω μια πρόσκληση να έρθει στο νησί. Αυτά πρώτη φορά ακούγονται, νομίζω. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν μιλάμε για καμία φιέστα, δεν μιλάμε για καμία φαντασμαγωρική εκδήλωση και δεν μιλάμε για κύριε Κεράνη για κανένα πανηγυράκι. Μιλάμε για μια εκδήλωση η οποία ουσιαστικά. Γιατί είπατε τη λέξη πανηγυράκι, το σημείωσα. Πανηγυράκι, για πανηγυράκια είπατε. Λοιπόν, μπορείτε να δείτε. Μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, όταν μιλάμε για την ευόδοση μιας προσπάθειας όπου οι προηγούμενες δημοτικές αρχές ανεπιτυχώς και ατελέσφορα προσπαθούσαν να έχουν μια κατάληξη και δεν τα κατάφεραν, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν μιλάμε ούτε για πανηγυράκια ούτε για φιέστες. Η παρουσία εδώ του Υπουργού σηματοδοτεί τη βούλησή μας, αλλά και τη βούληση τη δική του και την κυβερνητική βούληση, να έρθει να δείξει στον Συριανό λαό ότι θέλει πραγματικά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και ο Δήμος να λειτουργήσουν ως στρατηγικοί εταίροι, ως σύμμαχοι για την πρόοδο και την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Πολύ σωστά είπε ο κ. Χαρίτος, αν να χρησιμοποιήσουμε και μια λέξη της αργό, φάμε στο κεφάλι, την αύξηση του ΦΠΑ την Κυριακή, τι σημαίνει, κύριε Στρογγύλη? Αν λοιπόν κάποιοι βουλευτές, εάν ο κύριος Υπουργός υπογράψει την αύξηση του ΦΠΑ, θα πρέπει λοιπόν εμείς να το απαγορεύσουμε να υπογράψει και την αξιοποίηση του στρατοπέδου και του πεδίου βολής, που είναι μείζονο σημασίας για την οικονομική και την τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας? Σοβαρευτείτε, σας παρακαλώ. Λέω λοιπόν ότι είναι μια εκδήλωση η οποία δεν είναι καθόλου φαντασμαγωρική και η οποία εκδήλωση έχει να κάνει, όπως σας είπα, με το σημαντικότερο ζήτημα και την σημαντικότερη υπόθεση που έχει χειριστεί αυτή η Δημοτική Αρχή τους τελευταίους 18 μήνες. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε. Έχετε 2 λεπτά ακόμα, κύριε Δημάρχη. Η παρουσία εδώ του κυρίου Υπουργού αυτό ακριβώς σηματοδοτεί, ότι θέλει να λειτουργήσει ως ένας σύμμαχος στην ευόδοση του οράματός μας, του οράματος της Δημοτικής Αρχής και του νησιού, και θέλω όλοι να καταλάβουμε ότι οφείλουμε ως Δημοτική Αρχή, όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, να λειτουργούμε με γνώμονα τα συμφέροντα του τόπου μας. Ο Συριανός λαός μας έχει ψηφίσει, μας έχει εκλέξει για να υπηρετούμε τα συμφέροντα του νησιού μας. Αυτή λοιπόν η συμφωνία είναι προς αυτήν την κατεύθυνση και άρα λοιπόν οφείλουμε με αίσθημα ευθύνης να την αγκαλιάσουμε και να βοηθήσουμε όλοι μαζί καλοπροαίρετα, καλόπιστα και καλόβουλα στην τελική ευόδοσή της, που πραγματικά το πιστεύω θα αλλάξει τα δεδομένα του νησιού μας. Οι δαπάνες, έτσι όπως διαμορφώνονται, σας εξήγησα στην αρχή, κάνοντας μια πρώτη τοποθέτηση για να διευκρινίσουμε πράγματα, αλλά δυστυχώς για ορισμένους, ευτυχώς για λίγους, στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις μπροντά. Ενώ είπαμε ότι το 6 έχει πέσει στο μισό περίπου, έχουμε κολλήσει ορισμένα την καραμέλα και τη βελόνα ότι είναι 6-6-6. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια εκδήλωση η οποία θα είναι λιτή, έχει ως στόχο όλη η κοινωνία να ενημερωθεί ακριβώς για το περιεχόμενο αυτό της συμφωνίας. Δεν είμαστε καθόλου ασύμβατοι, κύριε Χρυσαφίδη, αναφορικά με τις αποφάσεις που έχουμε λάβει ως Δημοτικό Συμβούλιο, διότι όπως θα θυμάστε πάρα πολύ καλά, δεσμευτήκαμε στην προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η προγραμματική συμφωνία, η προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψουμε με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας θα τεθεί στην κρίση και υπό την αξιολόγηση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τεθεί σε διαβούλευση και εφόσον όλα αυτά συμβούν, τότε στην τελική της μορφή θα υπογραφεί με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας.
Άρα λοιπόν, το ξαναλέω, δεν είμαστε καθόλου ασύμβατοι σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε δεσμευτεί. Τα τηρούμε απαρέκλειτα, τα τηρούμε κατά γράμμα, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα και τίποτε δεν γίνεται κρυπτό. Κύριε Πρόεδρε, πρωτόγνωρα πράγματα θα μπορούσα να πω και επικίνδυνα, ακούστηκαν ή δεν ακούστηκαν εδώ μέσα. Άρα γίνει εκτός θέματος να ζητήσω να μάθω το κείμενο που θα υπογραφεί χάρη αυτού του κειμένου που θα δώσω με τα 6 χιλιάρικα. Πείτε μου εσείς αν είμαι εκτός θέματος, γιατί αναφέρθηκε. Ναι, ορίσαμε, είπατε, μια άτυπη επιτροπή. Είναι δυνατόν αυτή η επιτροπή να μην δίνει λογαριασμό σε αυτούς που εκπροσωπεί? Και επειδή είσαστε εσείς επιτροπή, δηλαδή εμείς που σας ορίσαμε, δεν πρέπει να μάθουμε τι κάνατε? Και είναι χειρότερο αυτό που είπατε από αυτό που φανταζόμουν ότι συμβαίνει. Ότι εσείς ξέρετε, σας ορίσαμε εμείς και μας το κρύβετε. Γιατί μας το κρύβετε? Το καλόπιστα και καλοπροαίρετα που είπατε, κύριε Δήμαρχε, πρέπει πρώτα εσείς να το αποδείξετε. Και σίγουρα δεν είναι απόδειξη καλοπροαίρετου και καλόπιστου το να σας ζητάω επικεφαλής μιας παράταξης να του δώσετε το κείμενο αυτού που θα υπογράψετε αύριο και εσείς να σφυρίζετε αδιάφορα. Σας το ζήτησα 4 φορές. Σας το ζήτησε η κυρία Καζαντζάκη. Σας το ζήτησαν όλοι οι υπόλοιποι που μίλησαν. Πού είναι αυτό το κείμενο? Έχω κάθε δικαίωμα να το ξέρω. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, δεν θα σας χαρακτηρίσω για άλλη. Για τελευταία φορά σας χαρακτήρισα προηγουμένως. Εγώ σας λυπάμαι πραγματικά, γιατί είστε και άτυχος. Βέβαια, δεν έχετε και την ευθύνη, θα έλεγα, γιατί έχετε μια πολιτική ανοριμότητα, η οποία βέβαια πηγάζει από το ότι δεν έχετε αντιληφθεί ή συμβαίνει να είστε κι εσείς ένα εργαλείο όλων αυτών των πολιτικών που θέλουν να εφαρμοστούν στη χώρα μας. Θα πρέπει αυτό να το αντιληφθούν πρωτίστως οι δημότες μας, οι Συριανοί. Τώρα, όσον αφορά εγώ, αν είμαι αδιάβαστος ή αν είμαι προβοκάτορας και αν είμαι εκτός θέματος, όσον αφορά για τη συγκεκριμένη δαπάνη, θέλουμε, κληθήκαμε να ψηφίσουμε μια δαπάνη η οποία πού πάει? Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει ο σκοπός, δεν μας ενδιαφέρει τα πρόσωπα τα οποία εσείς θα συναντήσετε και θα υπογράψετε? Δεν θα μπούμε στην ουσία του θέματος. Γιατί αυτό θα σας γυρίσει μπούμερακ. Μην τρέφετε αυταπάτες ότι θα σώσετε εσείς την σύρωδη του συγκεκριμένου συμφώνου με τη δημιουργία του υπερταμείου που θα ψηφιστεί την Κυριακή το βράδυ. Τρέφετε αυταπάτες. Και αυτή βέβαια η πολιτική σας ανοριμότητα και απειρία θα έχει κόστος και στους δημότες. Όπως και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν θέλω να πω στην ουσία, θα το ξανασυζητήσω όταν θα φέρετε το κείμενο. Θέλω όμως να σταθώ και να σας πω ότι σαν δήμαρχος είστε ένας απλός θεατής σε όλα αυτά τα πολιτικά πράγματα τα οποία συντελούνται και με τη δική σας συμμετοχή, θα έλεγα. Εγώ καλώντας όλους αυτούς να τους τιμήσετε με το πρόσχημα, με προσχηματικούς λόγους, όπως συμβαίνει με πολλούς βουλευτές που βρίσκουν θρησκευτικές εκδηλώσεις για να παρίστανται, για να μην ακούν όλους αυτούς τους πολίτες που τους έχουν στείλει για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Τώρα, αν με θεωρείτε προβοκάτορα, θα είμαι σύμφωνος με το χαρακτηρισμό, είμαι προβοκάτορας μαζί με το λαό και ενάντια σε όλα αυτά τα συστήματα τα οποία και εσείς προσωπικά θέλετε να υπηρετήσετε και να υπηρετήσετε με σκοπούς οι οποίοι δεν είναι εμφανείς ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, όσον αφορά για κάποιους άλλους συναδέλφους που πήραν την σκυτάλη από εσάς να με χαρακτηρίζουν, έχω περάσει όλα τα κόμματα, αυτό ας το κρίνουν οι δημότες, οι πολίτες που με ακούν, που δημοσιολογώ, αν θέλετε, το λόγο μου και την παρουσία μου πολλά χρόνια. Εγώ δεν είμαι θεατής σε αυτά και ούτε θα συμπράξω δια της ψήφου μου σήμερα να ψηφίσω μία δαπάνη για να πάω να τιμήσετε αυτούς όλους οι οποίοι θα έχουν ψηφίσει την καταδίκη της χώρας μου και της Σύρου ταυτόχρονα. Αυτά τα παραμύθια τα οποία εδώ θέλετε και προσπαθείτε δια των πλαγίων θέσεων και προσπαθειών σας δεν περνάνε. Και πρέπει να βγάλει και ένα συμπέρασμα ο κάθε δημότης που μας παρακολουθεί, αν πρωτοστατήσατε για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα του φόρου προστιθέμενης αξίας για το νησί μας. Τι ενέργειες κάνατε εσείς σαν δήμαρχος, σαν δημοτικό συμβούλιο όλοι μας. Πήραμε ένα μικρό δείγμα στην αρχή της συνεδρίασης με το ζήτημα του ψηφίσματος που φέραμε. Λυπάμαι, σας λυπάμαι, κύριε Δήμαρχε. Ναι, δύο πράγματα θα πω. Ήθελα να διευκρινίσω με αφορμή του η τοποθέτηση του κυρίου Κεράνη, γιατί εγώ ανέφερα ότι το θέμα αυτό εκκρεμεί από το παρελθόν. Δεν αναφέρθηκα συγκεκριμένα στην προηγούμενη ή στην προπροηγούμενη δημοτική αρχή και αν έκανε σωστούς ή λάθος χειρισμούς και ενέργειες για το θέμα του στρατοπέδου. Είπα απλώς ότι όντως είναι ένα θέμα που βρίσκεται 15 χρόνια σε κρεμότητα. Τόσα είναι από την προηγούμενη δεκαετία, από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, τότε που διεκδικούσε το νησί χρηματοδότηση για να γίνει στάδιο ή πανεπιστήμιο, για να φτάσουμε μέχρι σήμερα και να βρισκόμαστε κοντά σε μια
συμφωνία. Και τέλος, για να κλείσω, επειδή ακούστηκαν διάφορα ότι σήμερα θα ψηφίσουμε κάτι που δεν γνωρίζουμε και που είναι το κείμενο και αν μήπως έχει τροποποιηθεί η αρχική συμφωνία της Επιτροπής σε σχέση με αυτά τα οποία θα υπογραφούν σε λίγες ημέρες, εγώ θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη εμπιστοσύνη μου στους χειρισμούς του Δημάρχου και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης φυσικά και πιστεύω ότι η συμφωνία είναι δεδομένο ότι θα βρεθεί προς όφελος του τόπου μας. Ξεκαθαρίζω ξεκινώντας ότι η συμφωνία πρέπει να υπογραφεί αν είναι δυνατόν και χτες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έγινε πάρα πολύ δύσκολη και σκληρή δουλειά για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που φτάσαμε, το οποίο ευνοεί πάρα πολύ τα συμφέροντα του τόπου μας, κατά την άποψή μου, αλλά και κατά την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν σε προηγούμενη απόφασή του είπε έτσι. Από την άλλη, έχουμε σήμερα να ψηφίσουμε τη δαπάνη της εκδήλωσης, στην οποία θα υπογραφεί η συγκεκριμένη συμφωνία. Κάποιοι από εμάς κρίνουμε ότι η δαπάνη αυτή είναι πολύ μεγάλη και ότι δεν ήταν απαραίτητη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για μια υπογραφή σε ένα προσύμφωνο της μορφής που το γνωρίζω. Ελπίζω να είναι αυτό που ξέρω. Νομίζω ότι οι δαπάνες έχουν συγκεκριμενοποιηθεί και ίσως θα μπορούσαν να μας αναφερθούν και πιο συγκεκριμένα. Ήδη σήμερα είδα ότι βγήκε η πρώτη απόφαση Δημάρχου για τη δαπάνη των ξενοδοχείων, το πρώτο χιλιάρικο δηλαδή, άρα ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε και μια πιο συγκεκριμένη ανάλυση των δαπανών. Παρ' όλα αυτά, το κρίσιμο για μένα είναι το να λάβει γνώση ο καθένας από εμάς πραγματικά τις συμφωνίες που θα υπογραφεί. Και το λέω αυτό διότι, και διαψεύστε με κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια αυτό που λέω, ότι μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν στείλαμε στο ΤΕΘΑ και στο Υπουργείο την απόφασή μας προκειμένου να ξεκινήσει η σύνταξη αυτής της συμφωνίας, το προσχέδιο που ήρθε από τους αντισυμβαλόμενους παρέκλεινε από την απόφασή μας και εγώ και ο κύριος Πρόεδρος και ο κύριος Δήμαρχος ενδεχομένως διορθώσαμε και ξαναδιορθώσαμε, διότι αυτά είναι πολύ λεπτά ζητήματα, πολύ συγκεκριμένα και κάναμε τροποποιήσεις συνεχώς, διότι ο άλλος συμβαλόμενος παρέλειπε ζητήματα τα οποία υπήρχαν μες στην απόφασή μας. Δεν λέω ότι το έκανες και εμένα, λέω ότι παρέλειπε και το συμφωνητικό το πρώτο παρέκλεινε. Άρα λοιπόν, μετά την τελευταία συνάντηση, στην οποία δεν μπορούσα να συμμετέχω, η οριστική μορφή του συμφώνου, τουλάχιστον σε μένα, ως Δημοτική Σύμβουλος και ως μέλος της Επιτροπής, δεν έχει γνωστοποιηθεί, ούτε τις τροποποιήσεις, αν υπάρχουν τέτοιες, γνωρίζω. Και πιστεύω ότι πριν υπογράψει ο κύριος Δήμαρχος το οτιδήποτε, θα πρέπει να το δούμε όλοι μας. Όχι, εμείς δεν είμαστε πιο έξυπνοι από εσάς. Όλοι το ίδιο έξυπνοι και ίσως περισσότερο είστε οι υπόλοιποι από εμάς. Θα πρέπει να το δούμε, να το ελέγξουμε, να το εγκρίνουμε και βεβαίως να προχωρήσει να το υπογράψει, αν είναι δυνατόν και χτες. Και αυτό πιστεύω ότι μπορεί να γίνει σε αυτό το στάδιο, χωρίς αυτή την πολυδάπανη εκδήλωση. Όταν έρθει η αναλυτική συμφωνία, η οποία θα μας φέρει και τα συγκεκριμένα ωφέλη, εκεί να διασκεδάσουμε, να κάνουμε εκδήλωση, να το χαρούμε όλοι κτλ. Είμαι αρνητική στη δαπάνη. Είμαι πολύ υπέρ του να υπογραφεί η συμφωνία όπως την έχουμε αποφασίσει. Δεν φοβάμαι τον κύριο Δήμαρχο. Φοβάμαι την άλλη πλευρά και φοβάμαι τις λεπτές ισορροπίες που έγκυται και σε νομικά και σε λοιπά ουσιαστικά ζητήματα, από τα οποία αν παρεκκλίνει το συμφωνητικό θα υπάρξει πρόβλημα και θα τεθούν σε κίνδυνο τα συμφέροντα του τόπου μας. Συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε μια σύντομη σχετικά δευτερολογία. Έτσι απλά πολλά ακούστηκαν σήμερα. Δεν νομίζω ότι έχει αξία να απαντηθούν όλα, γιατί θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα, μπροστά μας είναι. Συνάδελφοι, εμείς έχουμε εκφράσει από την αρχή ουσιαστικά τη διαφορετικότητα της γνώμης μας, το είπαμε και πριν, πάνω στο θέμα της αξιοποίησης του στρατοπέδου και επιμένω σε αυτό το πράγμα. Θα μας επιτρέψετε να την έχουμε αυτή τη διαφορετικότητα της γνώμης, θα μας επιτρέψετε να θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρχει ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξη, το οποίο, μια άλλη ανάπτυξη, η οποία ουσιαστικά μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος του μεγαλύτερου τμήματος των δημοτών μας και όχι μόνο ενός μικρού αριθμού. Και γι' αυτό εμείς, εξ όσων διαφωνούμε επί της αρχής, δεν είναι ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες του τι θα υπογραφεί, όμως από τη στιγμή που διαφωνούμε στη βάση του, έτσι, δεν θεωρούμε ότι θα είναι αυτές οι λεπτομέρειες του τι θα πάμε να υπογράψουν, οι οποίες θα μας αλλάξουν γνώμη. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, απλά για να το διευκρινίσω, εμείς δεν εξουσιοδοτήσαμε σαν παράταξη κανέναν να συμμετάσχει σε καμία επιτροπή και δεν θεωρούμε ότι αυτό το τσουβάλιασμα που γίνεται
και τυπικά από τον Καλλικράτη, περί μείζωνος και ελάσσονος πλειοψηφίας, καλύπτει το σύνολο των παρατάξεων, ιδιαίτερα της ελάσσονος πλειοψηφίας, και διαφοροποιούμαστε από αυτό. Και κλείνοντας, ουσιαστικά, εντάξει, κατανοώ ότι έρχεται εδώ πέρα ο κύριος Υπουργός για να επιτελέσει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Να βάλει την υπογραφή του, αυτό που θέλετε να κάνετε, κατά την υπόθεση. Δεκτώ αυτό. Καλό είναι όμως να μην πάσχουμε μια πολιτική σχιζοφρένεια και να διαχωρίζουμε το τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τι έρχεται να κάνει μάλλον με αυτό το οποίο εκπροσωπεί. Αυτό. Θα υπερθεματίσω σε όσα είπε η κυρία Καζαντζάκη για τη σημασία της υπογραφής της συμφωνίας, όπως έδωσε έμφαση λέγοντας ότι θα έπρεπε να υπογραφεί χθες, και θα συμφωνήσω επίσης για το πόσο σκληρή ήταν η διαπραγμάτευση που βιώσαμε ως Επιτροπή τόσο στη συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο εδώ, όσο και στη συνέχεια με τις επαφές που είχαμε με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, είτε κατηδίαν, είτε δια τηλεφώνου, είτε δια αλληλογραφίας. Όσον αφορά τις δαπάνες, σε μένα ως πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση ήρθε το πρωί της Δευτέρας, 16 Μαΐου, όπου το μεσημέρι εξέδωσα την πρόσκληση του Δημοτικού, της σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Επομένως, δεν θα μπορούσε, νομίζω ότι το ανέφερε ο Δήμαρχος, αν και είναι περιττό, θα το πω. Δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε μεταβεβαιότητος από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα κατά πόσον αυτό το ποσό θα υπαρκούσε ή όχι, ή αν θα ήταν το ταβάνι το ανώτερο ποσό που θα δώσουμε. Προέκυψε στην πορεία μέσα στην εβδομάδα κάποια άτομα από τους προσκεκλημένους να δηλώσουν ότι δεν θα παραστούν, επομένως τα δυνητικά έξοδα άρχισαν να μειώνονται. Ανέφερε ο Δήμαρχος νωρίτερα για 50%. Όντως, τόσο είναι. Μπορεί να είναι και λιγότερο. Όπως και να έχει όμως, απολογιστικά, ως δαπάνες θα έρθω στο Δημοτικό Συμβούλιο σε κάποια επόμενη μας συνεδρίαση. Εδώ είμαστε, θα είμαστε μάλλον, να τα κρίνουμε και να τα συζητήσουμε και τότε. Δεν νομίζω ότι συντρέχει κάποιος άλλος λόγος να προσθέσουμε κάτι περαιτέρω επί της παρούσης. Να πω λοιπόν ότι η συμφωνία αυτή, το κείμενο της προγραμματικής συμφωνίας, μάλλον εσχωρείται του συμφώνου στην αντίληψη και συνεργασία, θα τεθεί σε πλήρη γνώση και στην κρίση των μελών της ομάδας εργασίας και της νομικής υπηρεσίας στο γραφείο μου, προτού υπογραφεί φυσικά, και να επαναλάβω και να το ξαναπώ έτσι εύλωτα και με έμφαση, λέγοντας ότι όπως έχουμε δεσμευθεί σε προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, το κείμενο της προγραμματικής συμφωνίας, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας ως κυρίου του ακινήτου, των ακινήτων, αλλά και του Δήμου, θα τεθεί τόσο στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού περάσει από μια διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους συλλογικούς φορείς, όπως ακριβώς έχουμε δεσμευθεί. Άρα δεν προκαταλαμβάνουμε κανέναν και δεν πιάνουμε κανέναν εξ απρόπτου. Όσον αφορά στην ουσία αυτή καθ' αυτή της εισήγησης που έχει να κάνει με την έγκριση των δαπανών, να πω ότι οι δαπάνες αυτές είναι απολύτως ελεολογισμένες, με βάση βέβαια την σπουδαιότητα των προσώπων που θα μας επισκεφθούν. Άρα λοιπόν αναφέρονται σε δαπάνες φιλοξενίας, διατροφής, κάποιων τυπικών αναμνηστικών δώρων για τον Υπουργό αλλά και για την στρατιωτική ηγεσία, και να σας πω ότι θα έρθει αναλυτικά κατάσταση απολογισμού των δαπανών σε επόμενη συνεδρίαση, ώστε όλοι να αξιολογήσουμε το εύλογο ή μη των δαπανών αυτών. Όπως προείπαμε, αυτή τη στιγμή δείχνουν να διαμορφώνονται σε ένα ποσό της τάξης του 50% σε σχέση με το αρχικώς εκτιμηθέν ποσό για το οποίο έπρεπε, επαναλαμβάνω, να γίνει διάθεση και δέσμευση πίστοσης, και από εκεί και πέρα δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο. Ποιοι εγκρίνουν τη δαπάνη? Πρίντεζης Μάρκος, Χαρίτος, Ρουσουνέλος, Πρίντεζης Γουλιέλμος, Βακόνδιος, Κοσμάς, Δούναβης, Μεδρινού, Γουσγουνέλης, Παπαμανόλης, Αρμακόλας, Βουτσίνος, Ρούσος και Φωτεινιάς. Ψηφίζουν κατά Καΐλης, Στρογγύλης, Καζαντζάκη, Χρυσαφίδης. Δεν ξεχνάω κάποιον. Να αιτιολογήσετε. Κύριε Χρυσαφίδη. Είναι υπερβολική δαπάνη και δεν ξέρουμε γιατί είναι αυτή η δαπάνη. Επαναλαμβάνω, για πολλωστή φορά δεν ξέρουμε το κείμενο που θα υπογραφεί. Και ας το αξιολογήσει όποιος θα ακούει αυτό. Κύριε Καΐλη.
Όπως δις, είπα προηγουμένως, διαφωνούμε ουσιαστικά επί της αρχής με την αξιοποίηση, με τον τρόπο αξιοποίησης του στρατοπέδου. Κυρία Καζαντζάκη, εσείς, όπως ο κύριος Χρυσαφίδης. Πολύ ωραία.